Τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον δόκτωρ Αντώνη Στυλιανού. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο Γιούλ προχώρησε και ενέκρινε σε νόμο την παρανομία. Τι σημαίνει στην ουσία αυτό? Ξέρετε, δυστυχώς η Τουρκία μας έχει συνηθίσει να προκαλεί με έναν πολύ προκλητικό και επιτίδιο τρόπο. Στην νομική νορολογία έχουμε τη λατινική φράση ex injuria non ius oritur, που απλά σημαίνει ότι από μια παράνομη ενέργεια δεν μπορεί να επέλθει οποιοδήποτε νόμιμο αποτέλεσμα. Άρα στην ουσία μηδέν στο πηλίκο. Άρα μηδέν στο πηλίκο, θεωρούμε εντελώς άκυρη και σίγουρα παράνομη στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου την ενέργεια του Προέδρου της Τουρκίας Γκιούλ, η οποία ουσιαστικά επισημοποιεί την συμφωνία της 21ης Σεπτεμβρίου του 2011 που είχε υπογραφτεί στη Νέα Νιόρκη μεταξύ Έρογλου και Ερτογάν. Μήπως όμως η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτή τη συμφωνία για εκβιασμό, για να εκβιάσει ή ως διαπραγματευτικό χαρτί για να εκβιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά το θέμα των ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΣ? Κοιτάξτε, αυτοί οι λεονταρισμοί της Τουρκίας πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. Mm-hmm. Ούτε διαπραγματευτικό χαρτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προκηρύξει και ανακηρύξει την υφαλοκρηπίδα της και την αποκλειστική οικονομική της ζώνη στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, τόσο των θεσμοθετημένων κανόνων του διεθνούς δικαίου, όσο και των κανόνων του εθιμικού δικαίου που αναφέρονται στο Δίκαιο της Θάλασσας. Και φυσικά η Τουρκία προκαλεί παρεμπιπτόντως με όλους τους δυνατούς τρόπους, για παράδειγμα δημιουργώντας και κάνοντας ασκήσεις εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας επίσης και το χώρο ελέγχου πτήσεων, τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόσφατες της ενέργειες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την πρόσφατη εισβολή των Τούρκων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σήμερα κυκλοφόρησαν και πληροφορίες ότι μαχητικά έχουν σταθμεύσει στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, παρόλο που δεν επιβεβαιώνονται από την κυβέρνηση. Προβαίνουμε σε συνεχή διαβήματα και καταγγελίες. Έχουν κάποιο αντίκρισμα αυτά τα διαβήματα? Τα διαβήματα μας έχουν αντίκρισμα, αλλά θέλω απλά να τονίσω το γεγονός ότι το σκηνικό αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θυμίζει πολεμικό σκηνικό. Υπάρχουν οι ασκήσεις της Τουρκίας στις 12 και 13 Ιουλίου. Υπήρχαν επίσης παράλληλα βρετανικές ασκήσεις εντός του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ισραήλ απάντησε άμεσα αναπτύσσοντας μια δύναμη ταχείας επέμβασης στην περιοχή που συνορεύει με το οικόπεδο 12 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Έχει μάλιστα ανακοινώσει το Ισραήλ ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Μυρτό Πέλαγος μεταξύ Ύδρας και Κυκλάδων. Υπάρχει επίσης ο ρωσικός στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος έχει δεσμεύσει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου με διάφορα NOTAMS και Navitex περιοχές εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου από τις 14 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Αυγούστου για ασκήσεις του ρωσικού στόλου. Το ίδιο το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει εντός της οικονομικής μας ζώνης άσκηση στις 31 Ιουλίου, οπότε το όλο σκηνικό θυμίζει ένα πολεμικό σκηνικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία ορθώς καταγγέλει και προβαίνει στα σωστά διαβήματα για να καταγγείλει αυτήν την προκλητική στάση της Τουρκίας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Απλά καταληκτικά θα ήθελα να πω ότι η Τουρκία πρέπει επιτέλους να καταλάβει στη δική της γλώσσα ότι ουτσμά γιόκ, δηλαδή οι πτήσεις και οι προκλήσεις τέλος. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο.